Χαίρετε καλοί μου φίλοι. Παλιά, την παλαιότερη εποχή, που δεν είχαμε αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα για να βλέπουμε τι καιρό θα κάνει στα χωριά και στις πόλεις, υπήρχαν άνθρωποι που κοιτούσαν στα βουνά, κοιτούσαν προς τη Δύση και έβλεπαν κάποια χαρακτηριστικά σημάδια και έτσι καταλάβαναν οι βοσκοί ότι πρέπει να μαζέψουν το κοπάδι τους και να το οδηγήσουν στο μαντρί, να το προφυλάξουν γιατί έρχονται βροχές ή έρχονται χαλάζια ή έρχονται χιόνια. Υπήρχαν λοιπόν κάποια σημάδια που βλέπανε τον καιρό. Τέτοια σημάδια υπάρχουν και σήμερα, αλλά όχι μόνο για να δούμε τον καιρό, αυτό το βλέπουν τώρα οι μετεωρολόγοι. Βλέπουμε τα σημάδια που υπάρχουν, τα γεωπολιτικά σημάδια θα έλεγα, στην περιοχή μας και δείχνουν ότι κάτι έρχεται. Το μέγεθος δεν το ξέρουμε. Άλλοι λένε, ο Αμερικανός πρεσβευτής της Αθήνας είπε ότι έρχεται μια μεγάλη σύγκρουση στο Αιγαίο. Άλλοι λένε ότι θα υπάρξει πόλεμος με την Τουρκία. Άλλοι λένε ότι οι Τούρκοι θα ανοίξουν μέτωπο στο Αιγαίο γιατί θέλουν να συμμετάσχουν στη μοιρασιά του πλούτου του Αιγαίου. Αυτό που είχε πει και ο Άγιος Πορφύριος. Τι συμβαίνει λοιπόν με τα επερχόμενα? Πολλοί φοβούνται. Άλλοι ρωτούν, θα μαζέψουμε τρόφιμα, πρέπει να προετοιμαστούμε? Κοιτάξτε, με τη λογική των παλιών ανθρώπων, των προγόνων μας, θα πρέπει να λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, το πρώτο όπλο που πρέπει να, για να θωρακίσουμε τα σπίτια μας, είναι η μετάνοιά μας. Και τώρα μάλιστα που οδεύουμε, που έχουμε εισέλθει, θα έλεγα, στην Μεγάλη Σαρακοστή, η μετάνοια είναι το κέντρο, το επίκεντρο, είναι προτεραιότητα για όλους τους χριστιανούς. Και η μετάνοια είναι το πρώτο όπλο που θωρακίζει τα σπίτια μας απέναντι σε όλα αυτά τα επερχόμενα. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα πρώτο ο Θεός μια συζήτηση να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Γιατί αυτή η αναταραχή? Ανοίξανε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Έχουμε μέτωπο με τους Αλβανούς, ο Πρωθυπουργός μας μίλησε για κάποια συμφωνία που τίνει να υπογράψουμε, που σχεδιάζεται να υπογράψουμε με τους Αλβανούς για την ΑΟΣ και όχι μόνο. Έχουμε μέτωπο με το Σκοπιανό ζήτημα, το οποίο έχει διχάσει πάρα πολλούς στην πολιτική, γιατί τους Έλληνες δεν τους έχει διχάσει. Οι Έλληνες είναι ξεκάθαροι με την ιστορία. Δεν πουλάμε την ιστορία μας, το δείξανε στα δύο συλλαλητήρια. Τελεία και παύλα. Και έχουμε και μέτωπο και με τους Τούρκους. Προσπαθούμε βέβαια να κλείσουμε το μέτωπο που έχουν ανοίξει οι Ευρωπαίοι απέναντί μας εδώ και λίγα χρόνια με τα μνημόνια. Αυτό δεν κλείνει με τίποτα. Αυτό θα συνεχίζεται γιατί πάντα την Ελλάδα τη θέλουν να είναι υποχείριο, να είναι υπόδουλη στα μεγάλα αφεντικά της νέας τάξης των πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν για άλλη μια φορά παρακαλέσαμε ένα καλό φίλο, συγγραφέα, διεθνολόγος, με σταδιοδρομία πέρασε από την πολιτική πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο Ηλίας ο Καλλιώρας, πρώην βουλευτής και συγγραφέας και προπαντός άνθρωπος πιστός. Έχει έρθει στην πίστη μας, έχει έρθει στο χριστιανισμό και τα βλέπει πλέον και πολιτικά τα πράγματα, αλλά κυρίως, Ηλία μου, τα βλέπουμε τώρα και από τη θρησκευτική χρειά και τα εξετάζεις ως διεθνολόγος μέσα από το πλαίσιο πλέον το ορθόδοξο, μέσα από το πλαίσιο των Αγίων μας. Οπότε σήμερα θα είναι η συζήτησή μας και πώς τα βλέπουν οι Άγιοι, τα σημάδια που έχουν δώσει οι Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος και σύγχρονοι και παλαιοί. Νομίζω ότι έχεις κάνει μια αναφορά σε όλους τους Αγίους που μιλούσαν για αυτά για τα γεγονότα, για τα επερχόμενα και μάλιστα από ό,τι ξέρω έχεις αρχίσει και γράφεις ένα έργο πάνω σε αυτό, ένα καινούργιο βιβλίο και δείχνεις ότι όλοι οι Άγιοι συμπίπτουν σε ένα και μοναδικό κέντρο, θα έλεγα. Γι' αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε. Αλλά ας πάμε πρώτα να δούμε, πριν από λίγες μέρες έχουμε μια προκλητικότητα πολύ έντονη από τους Τούρκους. Γιατί τη δημιουργούν αυτό τον καιρό την προκλητικότητα οι Τούρκοι? Γιατί τι φοβούνται? Φοβούνται μην δημιουργήσουμε σαν Ελλάδα κατάσταση ή τους βάζουν κάποιοι να δημιουργούν αυτή την πρόκληση στο Αιγαίο, προκειμένου να διαπραγματευτούν μαζί τους, να αποκλείσουν τους Ρώσους?
τι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι εξοπλίζουν τους Σκοπιανούς, εξοπλίζουν τους Αλβανούς, δημιουργούν και από το Βορρά. Δηλαδή τι θέλουν, να έρθουν στην Αθήνα. Καταρχήν ευχαριστώ για την φιλοξενία. Επίσης χάρηκα πολύ που άκουσα από εσάς να λέτε τη λέξη μετάνοια τρεις φορές. Τέταρτη είναι η δική μου αυτή τη φορά και θα την πω και πέμπτη φορά, ότι το νόημα αυτής της συγκεκριμένης, αν το θέλετε, εκπομπής ή μιλώντας στον κόσμο, όχι για να τους φοβήσουμε, αυτά που θα πούμε και αυτά που θα πω με ελευθεροστομία και εν κυρίω ελευθεροστομία, δεν θα πω για να φοβήσω κάποιον άνθρωπο. Εξάλλου και ο Άγιος Παΐσιος έχει πει ότι είναι κακό πράγμα τη στιγμή που οι προγόνοι μας βλέπαν ένα αστρικό φαινόμενο, να βλέπουν ένα κομίδι να πλησιάζει και αρχίζαν και μετανοούσαν και προσπαθούσαν να βρουν, έλεγε ο Άγιος μας, τι πρέπει να κάνουν. Βέβαια, εμένα με συγκλονίζει περισσότερο το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 24-44, ή όσους το ψάξουν, που ο Κύριος ακριβώς τη στιγμή της ανάληψης, πριν ακριβώς αναλυφθεί στους ουρανούς, άφησε παραγγελία προς όλους μας τρία πράγματα. Πρώτον, στους νόμους του Μωυσέως, λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός λέει τη λέξη προφητείες, να τις προσέχετε, τα σημεία των καιρών, και ο ίδιος ο Χριστός λέει και τη λέξη ψαλμή, δηλαδή να τον δοξάζουμε. Αυτή είναι η τελευταία πνευματική παραγγελία από τον Πατέρα μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα και μέσα σε αυτή τη λογική θέλουν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν πρέπει να φοβούμαστε όσοι είναι χριστιανοί. Οι Ορθόδοξοι, και θα το δούμε σε 4, 5, 6 χρόνια, 7, αυτό είναι θέμα του Χριστού, είναι θέμα του Θεού, δεν είναι δικό μας. Το απαγορεύει εξάλλου η Γραφή να βάζουμε χρονικά περιθώρια ή να αναφερόμαστε σε χρόνους. Να το πούμε, να το εξηγήσουμε, γιατί δεν απαγορεύει η Αγία Γραφή. Να σας πω γιατί το χρόνος πώς λειτουργεί. Μου το είπε ένας γέροντας, ο πατήρ Παναγιώτης. Όταν, όπως είναι το σώμα μας που έχει μάτια, που έχει αυτιά, που έχει μύτη για να μυρίζει, που έχει στόμα για να τρώμε, κάτι αντίστοιχο είναι και η ψυχή. Λοιπόν, όταν ανοίγεις τα μάτια της ψυχής σου που έχουν κάπου κάνουν οι Άγιοι μας, όταν ανοίγεις τα αυτιά στην ψυχή σου, τότε αυτά ακούν στο άχρονο. Σωστό είναι αυτό. Στο σώμα βλέπεις το χρόνο. Σωστό είναι αυτό και που λέτε. Έχουμε την προφητεία. Εσείς αυτό που λέτε είναι σωστό, το βλέπετε από την πνευματική πλευρά, αλλά εγώ έμπαινα λίγο από τα κοσμικά τώρα, ναι, βλέποντας την πνευματική πλευρά και κυρίως για να μην αισθάνονται οι άνθρωποι φόβο. Και ήθελα να αφαιρέσω το περιθώριο του χρόνου και γι' αυτό περισσότερο έκανα την αναφορά. Ενώ αυτό είναι το 100% το πνευματικό που αναφέρεστε εσείς. Τώρα θα σας δώσω την απάντηση σε ό,τι αφορά τα επερχόμενα. Με το χέρι στην καρδιά. Αν με ρωτήσει κάποιος σαν καθηγητή διεθνολόγο, ναι, που ήμουν στην Αμερική 11 χρόνια δίδασκα και λοιπά, και εδώ μετά στην Ελλάδα και 11 χρόνια βουλευτής, σας απαντώ κοσμικά, γιατί πνευματικά θα το πάμε στη συνέχεια, να το δούμε μετά. Μέσα σε ένα χρόνο το πολύ θα έχουμε και τη σύρεξη με την Τουρκία και παγκόσμιο πόλεμο την επόμενη φάση, γιατί ο παγκόσμιος πόλεμος ήδη έχει ξεκινήσει. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Βάζουμε ένα χρόνο. Ναι, τώρα βάζω χρόνο. Γιατί τώρα μιλάω σαν καθηγητής διεθνολόγος και δικαιούμαι να εκτεθώ. Θέλω δηλαδή οι εχθροί μου να χαμογελούν και να λένε και τώρα τι βλακίες έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Αλλά εγώ το λέω αυτό ως προς τη μετάνοια. Μάλιστα. Γι' αυτό και είπα τη λέξη μετάνοια 7η φορά τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω οι άνθρωποι να μετανοήσουν, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μετανοήσουμε. Μετά τα γεγονότα που όταν οι γυναίκες θα γεννάνε πρόωρα μετά από αυτά που θα συμβούν. Μάλιστα. Και θα μας λείψει και, όπως λέει η Αγία Γραφή, το 1/3 της γης. Οι άνθρωποι θα εκλείψουν από τον πλανήτη. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, της Ιεράς Αγίας Γραφής μας. Θέλω λοιπόν να τους πω ότι το πολύ σε ένα χρόνο θα έχουμε και τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, σύρεξη λίγων ημερών. Πόλεμος αν... όμως θα είναι. Ναι, θα είναι σύραξη, πόλεμος κανονικός. Βέβαια θα προηγηθεί σαν και το περιστατικό που είχαμε πριν τρεις μέρες. Βλέπω να έχουμε ένα περιστατικό πολύ... περιστατικό. Εκεί ήταν πολύ πιο σημαντικό. Σύγκρουση. Τώρα θα την κάνουν μια σύγκρουση υποτύπου συμβάντος για να μπορούν μετά να έχουν την ελευθερία του χρόνου να κάνουν τον πόλεμο όπως τον θέλουν.
Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό. Σας μιλάω σαν διεθνολόγος. Μα ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κοντζιάς, είπε η επόμενη πρόκληση δεν θα απαντήσουμε ειρηνικά. Αυτό δείχνει και αυτό που σας λέω. Δηλαδή ότι και η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να παίζει, διότι ναι. Μπορεί να είναι ο Κοντζιάς Υπουργός Εξωτερικών, αλλά είναι 11 εκατομμύρια Έλληνες και αν βάλουμε και το εξωτερικό, ακριβώς. Είναι άλλοι 7-8, μιλάμε για 20 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, είπε στους Τούρκους, οι Τούρκοι εξοπλίζονται, κάνουν συνεχώς προκλήσεις. Κάνουν ασκήσεις στον Εύρο με τις γέφυρες. Ακριβώς. Κάνουν ασκήσεις στο Αιγαίο, κουβαλούν στρατεύματα. Ενώ έχουν ανοίξει και άλλο μέτωπο. Το έχουν ξεκαθαρίσει οι Τούρκοι, ναι. Ότι θα μας επιτεθούν. Και αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Να το συζητάμε. Έτσι. Είναι βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. Και μετά, για να κλείσω την ιστορία του κοσμικού, αν μου επιτρέπετε, μετά βλέπω την τουρκο-ρωσική σύγκρουση, μετά την Ελλάδα-Τουρκία, και μετά βλέπω παγκόσμια σύραξη, μια άλλη φάση, η οποία η άλλη φάση θα κοπεί δύο φορές. Θα κοπεί σε μία πρώτη φάση. Να εξηγήσουμε όμως εδώ για στην παρακαλώ. Είπαμε στην ελληνοτουρκική σύγκρουση. Ποιος την επιθυμεί αυτή? Ποιος κρύβεται πίσω? Γιατί είπαμε για νέα τάξη. Και εμείς εδώ θέλουμε να τα λέμε όλα. Ναι. Δεν θέλουμε να είμαστε το συστημικό κανάλι το οποίο θα μείνει μόνο στο γεγονός και στην απλότητα να το δει έτσι λίγο απ' έξω. Ποιος τη θέλει τη σύγκρουση με τους Τούρκους? Αυτά. Εάν τα ψάξει κάποιος, και στο βιβλίο που ετοιμάζω τώρα είναι σχεδόν έτοιμο, το έχω ψάξει σε πολύ βάθος, τη σύγκρουση αυτή τη θέλει η νέα τάξη πραγμάτων, η οποία είναι τρεις ομάδες ανθρώπων. Τρεις σε ένα. Είναι οι οσφοριστές, ναι. Είναι οι Ιλουμινάτοι και οι Σιωνιστές. Πολλοί από αυτούς τα έχουν και τα τρία. Φορούν δηλαδή τρεις χιτώνες. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν είναι που θέλουν τον πόλεμο. Τον έχουν κανονίσει. Όπως κάνανε και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως κάνανε και το Δεύτερο, είναι οι ίδιοι που ετοιμάζουν και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλά τώρα τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βομβαρδίζουν πάνω από 10 χώρες στη Συρία και γύρω από τη Συρία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Άσχετα αν δεν είναι επίσημα πόλεμος. Είναι φάσεις. Είναι, το εξηγήσαμε. Είναι κανονικός πόλεμος παγκόσμιος. Ο οποίος ξεκίνησε 15 του Μάρτη του 2011. Και αυτό θα εξελιχθεί σε ελληνοτουρκικό και μετά ρωσοτουρκικό και μετά ο παγκόσμιος πόλεμος. Ήδη εμένα με προβληματίζει. Έχουν πάει η Αμερικανική ηγεσία τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετέβηκε και άλλοι στην Άγκυρα. Λοιπόν, και διαπραγματεύονται για το Αιγαίο με τους Τούρκους χωρίς να υπάρχει ελληνική παρουσία. Ακούστε, υπάρχει το εξής κακό σε αυτή την περίπτωση. Τους δικούς μας πρωθυπουργούς και τους δικούς μας διοικητές τραπεζών, οτιδήποτε είναι αυτοί οι υπουργοί, δεν τους λαμβάνουν σχεδόν καν υπόψη. Επειδή τα γεγονότα συγκλίνουν και πρέπει να γίνουν αυτά που είναι να γίνουν και θα γίνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Προσέξτε, ναι. Την οικογένεια του Ρότσιλντ, αυτοί είναι οι πιο δυνατοί άνθρωποι στη γη, άσχετα αν δεν φαίνονται. Αυτοί που είναι οι πλανητάρχες και το 11ο κέρατο της αποκάλυψης. Το έχει πει και ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, για να πηγαίνω και στα πνευματικά λίγο-λίγο, είναι ένας από την οικογένεια Ρότσιλντ, από το γκρουπ των 10, που είναι στη Βασιλεία της Ελβετίας και είναι η ομάδα αυτή που λέει και μέσα στην Ιερά Αποκάλυψη, οι βασιλείς, οι οποίοι τι κάνουν, στη Βασιλεία της Ελβετίας συνεδριάζει τον γκρουπ των 10, για να ξέρετε. Βασιλείς, βασιλεία, για να δείτε ότι είναι όλα, αλλά μπορώ να σας πω τέτοια μια εβδομάδα να μιλάω για αυτά. Να δείτε ότι είναι όλα έτοιμα. Οπότε λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα, για αυτό, δεν τον υπολογίζουν καθόλου, ούτε για πιόνι πια. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά μιλάω, έχω βγει πάνω από τη γη και κοιτάζω τα πράγματα. Ξέρετε γιατί. Ψυχρά. Σας ρώτησα γιατί. Δεν μπορεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας τίποτα. Και οποιοδήποτε. Σας ρώτησα γιατί γράψανε ελληνικές εφημερίδες, ημερήσιες εφημερίδες, προσφάτως, ότι μας εκπροσωπεί. Στην Άγκυρα, στις συζητήσεις που έγιναν στην Άγκυρα, μας εκπροσώπησε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα. Αν είναι δυνατόν. Ναι, το διάβασα κι εγώ και μάλιστα σε πολλά σημεία. Θέλω να σας πω ότι αυτό που φαίνεται σαν μια απλή είδηση, αυτή είναι πλήρης είδηση. Δεν ήταν απλό για τον κύριο Τσίπρα, παράδειγμα, προχθές, πριν τρεις μέρες, να γίνει αυτό το περιστατικό με την Τουρκία. Και να πούμε εμείς, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή 24 ώρες σιωπή ασυρμάτου και πήραν καφέ στα προπήλαια.
Δηλαδή έτσι φαίνεται στον Έλληνα και πολιτικό. Και προκαλούν συνεχώς τα ίμια. Τα ίμια πλέον δεν είναι ελληνικό έδαφος κατά αυτούς. Γιατί ελληνικό έδαφος είναι ένα έδαφος το οποίο κάλλιστα μπορεί να πάει ο Έλληνας να καθίσει, να το επισκεφτεί. Μπορούν οι ψαράδες από την Κάλυμνο να πάνε να ψαρέψουν, γιατί είναι ελληνικά ύδατα, είναι ελληνικό το μέρος. Οι βοσκοί να βάλουν τα προβατάκια τους και τα κατσικάκια τους πάνω να βοσκήσουν πάνω στο νησί όπως συνήθιζαν, και αυτά ήταν τα καλύτερα. Παίρναν την καλύτερη τροφή γιατί πίναν και λίγο αλατάκι και ήταν και τα πιο νόστιμα. Σωστά. Δεν μπορούμε λοιπόν τώρα, βλέπουμε σημαίες τουρκικές που είχαν μπει παλιότερα, το 1996. Το 1996, ναι, τον έγινε, Ιανουάριο. Ό,τι έγινε το 1996, να ξέρετε, δεν ήταν τυχαίο. Μάλιστα. Ήταν τροχιοδεικτικό. Και τώρα βέβαια η κυβέρνηση, είμαι σίγουρος. Έχουμε και τώρα στην κυβέρνηση πάγκαλους, έτσι. Ναι, προσέξτε. Ναι. Δεν λείπουν αυτοί. Είναι η συνωμοταξία που είναι. Όλοι είναι υποταγμένοι. Μάλιστα. Και τώρα η ουσία των πραγμάτων είναι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα χτυπήσουν οι Τούρκοι στα ίμια. Θα κάνουν περιστατικό τύπο ημίων, να κάνουν το μεγάλο συμβάν, το οποίο θα είναι με νεκρούς προφανώς. Θα χτυπήσουν, λέτε, εδώ κάτω στο Σούνιο, που έφτασε η φρεγάτα τους μέχρι το Σούνιο. Θεωρώ ότι τα πιο επίμαχα, έτσι, κατά 60-70% σημεία που θα χτυπήσουν είναι Λέσβος, γιατί πήγε ο Πάπας, έτσι, ο Πανάγαθος αυτός, ο Πανάγιος άνθρωπος, ή στη Χίο ή στη Ρόδο και Κο. Αυτά είναι τα σημεία που θέλουν αυτοί. Αυτά τα σημεία που είπατε όμως, ναι, για τα τρία νησιά, μια και μιλάμε και για τα πνευματικά, μιλάει ο πατήρ Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης ανοιχτά και τα ονοματίζει. Και λέει ότι θα μας πάρουν, ο Άγιος Παΐσιος λέει θα μας πάρουν τρία νησάκια. Να τα συγκλίνουμε. Ο πατήρ Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης έρχεται λοιπόν και μας λέει αυτά τα νησιά είναι η Λέσβος, η Χίος και η Ρόδος. Και όταν ρώτησα ένα στρατηγό φίλο μου, λέω, είναι δυνατόν, λέω, αυτά. Όχι, μου λέει, αυτά με τίποτε δεν μπορεί να τα πάρουν. Λέει, είναι πολύ. Και λέω, τώρα βλέπω ότι ο πληθυσμός έχει αλλοιωθεί στη Λέσβη. Ακριβώς. Ο πληθυσμός έχει αλλοιωθεί στη Χίο. Στη Ρόδο, εντάξει, υπάρχει μια μικρή μουσουλμανική κοινότητα. Αλλά ίσως είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις αμερικάνικες με τους Τούρκους, προκειμένου να τραβήξουν πάλι τους Τούρκους προς το μέρος τους. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή αυτό που έχουν κάνει και το υλοποιούν το σχέδιό τους, είναι να βάλουν φωτιά στα Βαλκάνια εκ μέρους των Σιωνιστών. Τι θέλω να πω, γιατί αναφερθήκατε πριν και στο θέμα των Σκοπίων και τα συλλαλητήριά μας, αλλά και στο θέμα της Αλβανίας. Αυτή τη στιγμή, αυτό το μουσουλμανικό τόξο, αν το πούμε έτσι, τι κάνει. Έχει πάρει την εντολή ο μεγάλος αρχηγός, ο περιφερειάρχης της περιοχής, έτσι, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει σκοτεινιάσει το μυαλό του, δεν βλέπει. Είναι σκοτισμένος εντελώς και γι' αυτό θα εκλείψει σύντομα και θα μπουν ή και Μαλικοί ή θα εκλείψει και θα μπει κάποιος άλλος. Αλλά εγώ θεωρώ το πρώτο και Μαλικοί ότι θα αναλάβουν και αυτοί θα κάνουν τον πόλεμο μετά. Έτσι είναι η εκτίμησή μου, κοσμικά μιλάω. Εδώ όμως, κύριε Μακρύ, βλέπετε τι κάναν στην Αλβανία. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι τόξο κανονικό της Τουρκίας και ο πόλεμος θα έχει να κάνει η Ελλάδα με τα βόρεια σύνορα, σίγουρα κάτι με την Αλβανία, όχι πολύ μεγάλο, αλλά θα έχει πρόβλημα. Θα ανοίξουν το μέτωπο. Θα ανοίξουν το μέτωπο. Σίγουρα, όταν και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός που λέει ότι την Εγνατία οδό, όταν γίνει, δεν μπαίνουμε στα προφετολογικά τώρα και στις προρήσεις. Και ο πατήρ Παναγιώτης Απτάγραφα, ναι, συνηθίζει να λέει, όποτε τον ρωτάμε, τελείωσε η Εγνατία. Να ρωτάει. Τελείωσε η Εγνατία. Πολλοί πιστεύουν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κοιτάξτε, στο μέγεθός της όπως... Μένουν μόνο οι παράλληλοι δρόμοι. Οι παράλληλοι δρόμοι και τα διόδια που θα ακριβώς βάζουν. Ακριβώς. Μόνο αυτό. Δηλαδή έχει μείνει δηλαδή η ουρά από το Μοσχάρι, ας το πούμε, ναι, έτσι. Και τι θέλω να πω. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι η χώρα κλειδί. Και ο Ερντογάν, επειδή είναι ο Σουλτάνος ο σημερινός, είναι ο άνθρωπος που σε όλη την περιοχή θα ανάψει τη φωτιά του πολέμου. Γι' αυτό και θα γίνει η πρώτη ελληνοτουρκική αυτή η σύραξη. Η πρώτη, θα υπάρχει το μεγάλο περιστατικό, το συμβάν, το πολύ μεγάλο με νεκρούς. Η εκτίμησή μου είναι αυτή. Και μετά θα έχουμε τη σύραξη 3-4 ημερών, κάτι τέτοιο. Γιατί είναι εκτίμηση δική σας, αλλά να βάζουμε, εγώ βάζω και τους Αγίους μέσα. Και γι' αυτό το συμβάν, ο πατήρ Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης λέει θα υπάρξει το βύθισμα ενός πλοίου. Θα βυθιστεί ένα πλοίο. Μάλιστα το ονοματίζει, να μην το πούμε στην εκπομπή. Ναι. Και δεν λέει το όνομα του πλοίου, λέει τι θα είναι.
Αν θα είναι εμπορικό, αν θα είναι κρουαζιερόπλοιο, αν θα είναι πολεμικό. Λέει τι θα είναι. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι η αιτία του πολέμου, της σύραξης. Εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Ο σιωνισμός πώς δουλεύει αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτό με τον Ερντογάν και την Ελλάδα. Έστω και πολύ γρήγορα. Ξέρουν από τις γραφές οι σιωνιστές και οι Ιλουμινάτοι αυτοί οι υπεφωτισμένοι κλπ. Ότι ο πόλεμος αυτός τον σχεδιάζουν να είναι πόλεμος σύγκρουσης πολιτισμών. Έτσι τον σχεδιάσαν. Μάλιστα. Κυρίως των Ορθοδόξων χριστιανών και του Ισλάμ. Αυτές είναι δύο μεγάλες πτέρυγες. Υπάρχουν και υποπτέρυγες. Και εδώ, κύριε Μακρύ, τι συμβαίνει. Έχουν αυτή τη στιγμή οριμάσει τα πράγματα, γιατί ο πόλεμος αυτός που θα γίνει σώμα με σώμα, του λένε και οι γραφές τώρα, μπαίνω και εγώ στα πνευματικά, ότι θα είναι η μία περιοχή θα είναι ο Εφράτης, το ένα θέρετρο μεγάλο, το άλλο θα είναι γύρω από την Ιερουσαλήμ και το άλλο γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Με το θέμα του Εφράτη, το έχουν ήδη προχωρήσει. Από τη στιγμή που ξέφυγε ο πόλεμος έξω από τα σύνορα της Συρίας και μπήκαν μετά το ΙΣΙΣ και λοιπά και τώρα είμαστε στο Αφρίν και λοιπά και λοιπά, ήδη είπε και για τα, ότι θα κόψει και τα νερά. Ήδη τα, το έχει, τα έχει κόψει. Όχι, τα έχει κόψει, είναι να κόψει λίγο ακόμα. Έχει, ναι. Τα έχει κόψει. Στον Εφράτη, ήδη η περιοχή αυτή έχει πάρει την εμπόλεμη ζώνη σαν χαρακτηριστικό. Όταν στις 6 του Δεκεμβρίου ο πρόεδρος της Αμερικής ανακοίνωσε για την Ιερουσαλήμ ότι θα είναι η μέλουσα πρωτεύουσα του Ισραήλ, ήδη έβαλε και τη δεύτερη φωτιά γύρω από το Ιερουσαλήμ. Γιατί η Αγία Γραφή λέει Εφράτης, Ιερουσαλήμ και Κωνσταντινούπολη. Αλλά δεν μπορούσαν να βρουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, στη βασιλεύουσα, να κάνουν κάτι. Οπότε που πήγαν στη συμβασιλεύουσα. Οπότε για να βάλουν φωτιά στο τρίπτυχο Εφράτης, Ιερουσαλήμ, ποιο μπορούσε να σηκώσει το γεγονός αυτό, ποια λέξη, μία λέξη υπήρχε, όπως υπήρχε το κουρδικό για τον Εφράτη, όπως υπήρχε η πρωτεύουσα για την Ιερουσαλήμ, μπήκε το μακεδονικό. Με το που βάλαμε μακεδονικό, την άξαν στον αέρα τα Βαλκάνια. Οπότε τώρα, μετά τις 21 και μετά τις 4 του μηνός που γίνανε τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια, όλα τα Βαλκάνια είναι στο πόδι. Μέσω της συμβασιλεύουσας που είναι η Θεσσαλονίκη, η Φτωχομάνα, η Αγία Μάνα. Και εδώ τώρα οι σιωνιστές τι έχουν πετύχει, σύμφωνα με τις γραφές πια. Είναι έτοιμος ο Εφράτης για πόλεμο, είναι έτοιμη η Ιερουσαλήμ για πόλεμο, ενώ τροχιοδεικτικά αλλά και ουσιοδός. Και τώρα με το Μακεδονικό δεν υπήρχε άλλο εργαλείο να το κάνουν, γι' αυτό και το κρατήσαν τώρα. Βέβαια, βάλαν και την Οβάρτης δίθεν για να κάνουν περισπασμό, όχι τίποτα άλλο. Δεν τρέχει τίποτα με την Οβάρτης, ούτε και θα βγει τίποτα. Εξάλλου ο πόλεμος δεν θα μείνει πόδι από αυτούς. Νομίζετε εσείς θα υπάρχει ευρώ μετά από τα γεγονότα αυτά, θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αυτό και η τράπεζα και αυτοί που έχουν τα λεφτά στο εξωτερικό θα τα βρουν. Δεν λέει ο πατέρας, ο γέροντος Σίμων Αρβανίτης, κάνω παρέμβαση και λέει όλοι οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό να γυρίσουν στην Ελλάδα, γιατί θα υπάρχει Ευρώπη, η παλιά ΕΟΚ. Δεν το λέω εγώ. Δεν θα υπάρχει Αμερική. Δεν του λέει, λέει Άγιος. Και η ΕΟΚ λέει εδώ, είναι μια κουρελού, Έλληνα. Εδώ έχω γράψει, εδώ αν μπορεί να το. Όλοι αυτοί είναι οι Άγιοι που έχω μελετήσει με λεπτομέρεια. Πάνω από 100, έτσι. Πάνω από 100 Αγίους. Και το μιλάω για Αγίους που όταν λένε για τα γεγονότα, ξεκινάει από το 311, κάνω μικρή παρενθεσούλα εδώ, από τον Μεθόδιο Πατάρων τον Άγιο, μετά με Άγιο Ταράσιο, Άγιο Νίλο, φτάνω μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό του 1779, από το 311. Και μιλάμε για Άγιο Ανδρέα Χριστό Σαλό του 936, μιλάμε για πολύ μεγάλους Αγίους. Και φτάνω μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό του 1779 και φτάνουμε και τον Άγιο Παΐσιο του 1994. Και ας αφήσουμε τους πατέρες που έχουμε καθημερινά σήμερα από τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα που έχει μιλήσει για τον Γέροντα Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός. Πάνω από 50 άτομα είχε μιλήσανε πει για τώρα, παράδειγμα, ο Γέροντας, για να καταλάβει και ο κόσμος τον ναι. Είχε πει για παράδειγμα ο Γέροντας Ιωσήφ ότι οι Ισραηλινοί θα είναι αυτοί που θα ερεθίσουν τους Τούρκους να μας επιτεθούν. Και τι βλέπω τώρα. Βλέπω στην ΑΟΣ την Κυπριακή το Ισραήλ μέσω της αεροπορίας και του ναυτικού που διαθέτει παρακολουθεί τον τουρκικό στόλο. Ακριβώς αυτό είναι. Ό,τι λέει ο Άγιος Γέροντας. Ο Άγιος Γέροντας, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, είναι που είπε, γιατί όταν είχα πάει στο Άγιο Όριος, έχω πάει 5 φορές και κάτι στα 2,5 μήνες, για να κάνω τα πνευματικά μου μαθήματα. Γιατί αν δεν τα δεις πνευματικά, είσαι
Τίποτα. Δεν βλέπεις ούτε το 20%. Τίποτα, έτσι. Και αυτό κατά χάρη. Το 80% δεν το βλέπεις καν. Και είπε ότι το 90% των Αμερικανών θα σκοτωθεί στον πόλεμο αυτό. Το 90%. Το λέει ο Άγιος Γέροντας αυτός. Το λιγότερο που βρήκα στο Άγιο Όρος βιβλία που έμπαινε στις βιβλιοθήκες είναι 60. Από γεροντικές δηλαδή και Αγίων Προφητείας. Ο πατήρ Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης λέει, και το έχουμε βάλει επανειλημμένος στο στήλο της Ορθοδοξίας, λέει γιατί η Αμερική λέει θα γίνει μερική. Ναι, βέβαια. Και οι πολυκατοικίες και τα οικήματα θα φιλοξενούν πλέον άγρια ζώα, λέει μέσα, για τους Αμερικανούς. Αυτά θα συμβούν πολύ σύντομα. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τον κόσμο, γιατί μιλάω έτσι και έτσι είμαι κατά Χριστό συγχυσμένος με την ευχάριστη έννοια, να πούν, αν οι Έλληνες κάναν αυτό, το βράδυ, στις 10 η ώρα όλοι οι Έλληνες, 11 εκατομμύρια Έλληνες όσοι είμαστε, και του εξωτερικού, και λέγανε «Θεέ μου, βοήθησε την Ελλάδα», θα τα δουν τα θαύματα. Και τώρα θα γινόταν πιο νωρίς το θαύμα, δεν θα είχαμε τόσες πολλές, αυτά που θα συμβούν και θα είναι πολύ τραγικά ορισμένα, θα είχαμε πολύ καλύτερη πορεία ως χώρα. Καλέ... Δυστυχώς δεν το κάνουν, θα το κάνουν κατά ανάγκη μετά. Κύριε Καλλιόρα, αντί να κάνουμε το σταυρό μας, όπως λέει ο πατήρ Παναγιώτης, σταυρώνουμε το Χριστό. Ακριβώς. Σταυρώνουμε τώρα το Χριστό. Το περιστατικό εδώ. Έχουμε, ας πούμε, κάθε τη Σαρακοστή, προηγή τη Σαρακοστή, έγινε στη Θεσσαλονίκη μια θεατρική παράσταση που ήταν βλάστημη τότε, τον Νοέμβριο, με τα επεισόδια. Τώρα στην Αθήνα, πριν τη Σαρακοστή, 15 Φεβρουαρίου ξεκίνησε μια παράσταση στο θέατρο Ακροπόλ, το οποίο Ακροπόλ ανήκει, είναι περιουσιακό στοιχείο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει σιωνισμός τώρα. Καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η καρδιά του σιωνισμού. Και ανεβάζει λοιπόν τον Χριστό μας, δείχνουν τον σταυρώνουν και πάλι. Τον δείχνουν ως άνθρωπο, ως έναν απλό άνθρωπο, δείχνουν την Αγία Μαγδαληνή, που είναι Αγία της Εκκλησίας μας. Ο Χριστός μας είναι ο Θεός μας. Και τους περιπέζουν. Ποιοι οι Έλληνες, δηλαδή τους σταυρώνουμε πάλι τον Χριστό. Και η απορία ενός γέροντα λέει, καλά, οι Εβραίοι έκαναν το λάθος, σταύρωσαν τον Χριστό και το σταύρωσαν για να έρθει σωτηρία στην ανθρωπότητα. Ήρθε η σωτηρία μας μέσω της σταύρωσης. Οι Έλληνες γιατί τον σταυρώνουμε. Είναι τραγικό αυτό και αληθινό. Δυστυχώς οι σιωνιστές αυτό θέλουν να πετύχουν συνέχεια, μισούν τον Χριστό, τίποτα άλλο. Γι' αυτό είναι και οι απόγονοι του Ιούδα που τους λέμε, διότι όλα τα κάνουν για να φέρουν τον Αντίχριστο, γιατί αυτή δεν έχει έρθει Χριστός κανένας, ούτε ο σωτήρας του κόσμου. Περιμένουν να έρθει. Δεν τους άρεσε η Μανούλα, η Παναγία, μέσα στο κρύο και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Θέλει να είναι ζάμπλωτος, θέλει να έχει τράπεζες και λοιπά, να είναι κυρίαρχος. Παντοδύναμος. Ναι. Κοσμικά όμως παντοδύναμος. Κοσμικά. Και αυτά τα γεγονότα βέβαια έπονται. Είμαστε στα προδρομικά έσχατα. Τώρα κλείνω το θέμα της Τουρκίας να πάμε και στα Μάλιστα. υπόλοιπα. Ναι, ναι. Το θέμα της Τουρκίας λοιπόν ήταν με το Μακεδονικό, πλέον έχοντας τον Εφράτη ετοιμάσει λέει, την κατάσταση για να μπούμε σε πόλεμο κανονικά στη φάση την επόμενη. Γιατί είναι σε πόλεμο. Το Ισραήλ για την επόμενη φάση και με το βάλαν το Μακεδονικό μπήκε και όλο το Βαλκάνια σαν σύστημα, το Βαλκανικό σύστημα, μπήκε και αυτό και είναι έτοιμο για πόλεμο. Οπότε τώρα και σύμφωνα με τις γραφές είναι σαν να περπατάνε άνθρωποι στον πλανήτη και να έχουν από τη μία τσέπη έναν αναπτήρα και από την άλλη τσέπη να έχουν ένα κουτί σπίρτα. Και όλος ο πλανήτης να είναι με κεροζίνη σε αυτά τα σημεία που ανέφερα, τα τρία σημεία, έτοιμος να εκραγεί. Αυτοί οι σιωνιστές το έχουν φέρει εδώ. Μάλιστα. Γι' αυτό τώρα, εδώ που είμαστε, δεν υπάρχει πιθανότητα να περάσει ένας χρόνος κοσμικά, το λέω αυτό, να μην έχει γίνει και η επόμενη τρομακτική φάση του πολέμου. Σίγουρα καλό ελληνοτουρκικός θα έχει γίνει. Πάντως στο Σκοπιανό που άνοιξε, βέβαια στο στήλο της Ορθοδοξίας, γράψαμε προσφάτως και την αιτία ότι επειδή βλέπει η πολιτική ηγεσία του τόπου, βλέπει με τα μάτια, δεν βλέπει με τα μάτια της ψυχής, βλέπει με τα μάτια τα ορατά και βλέπει ότι έρχεται ένα μέτωπο από τους Τούρκους και επειδή θέλουμε να ανοίξουμε το θέμα της ΑΟΣ, να αναγνωρίσουμε πλέον την ΑΟΣ, να γίνει επέκταση στα 12 μίλια, ήθελε σόνι και καλά να κλείσει τα μέτωπα άρων-άρων και με οποιοδήποτε τίμημα, γι' αυτό που πάνε να πουλήσουν και το όνομα, στα βόρεια. Έτσι το έβλεπε η πολιτική ηγεσία, πέφτοντας στην παγίδα που είπατε των σιωνιστών. Και αυτή τη στιγμή και τα Σκόπια
διχάζονται. Η Βουλγαρία είπε δεν θα δεχτούμε να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ με το όνομα Μακεδονία. Προσέξτε, η Βουλγαρία. Και έχει γίνει ένας αχταρμάς. Τα μισά, οι Αλβανοί μέσα λέει δεν θα αναγνωρίσουμε τα Σκόπια. Οι Έλληνες. Οι Αλβανοί των Σκοπίων. Οι Αλβανοί των Σκοπίων. Ναι, οι Έλληνες στο σύνολό τους, γιατί είναι η συντριπτική πλειονότητα, εκτός από τους δοσύλλογους, κάτι τύπου Μπουτάριδες και Καμίνιδες και όλοι αυτοί. Αυτοί που είναι. Αυτοί φοράνε τρεις σκούφες. Οι γραφικοί πλέον έχουν εβραϊκά. Καταδύσει γραφική και όργανα. Τυφλά όργανα άλλων ανθρώπων. Είναι σκοτεινές δυνάμεις. Οπότε βλέπουμε ότι έχει γίνει ένας αχταρμάς και στα Βαλκάνια. Με τους Σέρβους και εκκλησιαστικά ακριβώς, και πολιτικά. Ακριβώς αυτό που λέτε, ακριβώς αυτό θέλαν. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κοντά ο πόλεμος. Διότι δεν υπάρχει άλλο σημείο. Προσέξτε, ο παγκόσμιος πόλεμος που θα γίνει, οι επόμενες φάσεις. Δεν είναι. Μιλάω για το υλικό πεδίο που θα γίνουν οι κύριες μάχες, τα θέρετρα. Μάλιστα. Αλλά όταν η Ρωσία έχει γύρω από την Αμερική 10 υποβρύχια και πριν λίγες μέρες έκανε και νέα δοκιμή, το Σατανά 2, είχε το Σατανά 1 και τώρα ετοίμασε το Σατανά 2. Μόνο ένας πύραυλος διεπηρετικός, ακούστε να καταλάβετε τώρα τι έρχεται, πηγαίνει 7 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή από τη Μόσχα φτάνει στο Λονδίνο σε 13 λεπτά, να σας το πω με άλλα λόγια, και όταν σκάσει εκεί και γίνει η έκρηξη, είναι σαν να γίνει η έκρηξη 2.000 φορές η βόμβα της Χιροσίμα. Δηλαδή, μία βολή από έναν πύραυλο, 2.000 ατομικές βόμβες της Χιροσίμα. Αυτά τα υποβρύχια που έχει γύρω μόνο από την Αμερική, αν φύγουν 3 πύραυλοι να φύγουν, εξαφανίζει όλη τη Γαλλία αυτός ο πύραυλος 2. Να το καταλάβετε. Ένας πύραυλος πάει η Γαλλία όλη. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν του λέω. Εγώ είναι τα επίσημα χαρτιά μέσα στο ίντερνετ που τα βρίσκουν άπαντες τώρα. Αρκεί να ενδιαφερθεί άνθρωπος, γιατί οι πολλοί κοιτάνε που θα πάνε διακοπές στα Χριστούγεννα. Και στο Μακεδονικό. Και που θα πάνε διακοπές το Πάσχα. Δεν βλέπουν τα σημάδια. Αυτό που είπαμε πριν, για να σας πω τώρα για τα σημάδια, έχει σημασία να το πούμε αυτό, για να το δούμε λίγο πνευματικά, να κυλήσουμε προς την πνευματικότητα. Μάλλον το πω πιο απλά. Να πάμε στο 1453. Ξέρετε τι είχε γίνει το 1453. Ο Θεός έδειχνε σημάδια. Γιατί έβλεπε τότε τους ανθρώπους της Κωνσταντινούπολεως να έχουν ξεχάσει τον Χριστό. Το ίδιο έχει γίνει και τώρα. Μεγάλη αποστασία τότε. Και μεγάλη αποστασία και τώρα. Τότε είχαμε τη σύνοδο της Φεράρας που θέλαμε την ένωση με τον Πάπα. Η σύνοδο της Φεράρας έγινε 38 και μετά που έγινε η επόμενη σύνοδος της Λωρεντίας που έγινε 38-39. Προσέξτε. Ακριβώς. 1438-39-1453. 5 χρόνια. Μνημονεύτηκε ο Πάπας λίγες μέρες πριν την άλωση. Πριν την άλωση έγινε το συλλήτρωγο την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος, 12 Σεπτεμβρίου, πριν την άλωση. Άλλο σημάδι και αυτό. Και 12 Δεκεμβρίου. 12 Δεκεμβρίου, ναι, ναι, ναι. 12 Δεκεμβρίου είναι του Αγίου Σπυρίδωνος. Ναι. Και έγινε συλλήτρωγο τότε. Γι' αυτό και τώρα έχουμε πάλι τα συλλήτρωγα, έχουμε τα κολυμπάρια, τώρα έχουμε όλα αυτά. Τα λέω έτσι. Και γιατί... να το πούμε ξεκάθαρα. Τότε περίμενε η Κωνσταντινούπολη και το έκανε αυτό γιατί περίμενε βοήθεια από τη Δύση για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, τους Οθωμανούς. Ακόμα περιμένουμε. 536 λοιπόν, χρόνια πέρασαν από τότε. Ακόμα περιμένουμε. Τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουμε τον οικουμενισμό, ο οποίος είναι ένα παρακλάδι της νέας τάξης πραγμάτων. Το καλύτερο παρακλάδι. Είναι το καλύτερο το ανώτερο παρακλάδι. Όπλο που έχουν είναι το οικουμενισμό. Ναι. Έχουμε τον οικουμενισμό και πάλι προσπαθεί να αστρέψουν την Ορθοδοξία προς τη Δύση. Δηλαδή το ίδιο πράγμα γίνεται. Ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό το ονοματίζω. Πολύ ωραία. Γεγονότα. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν την ίδια κατάσταση στο θέμα της γενικής αποστασίας. Έχουμε την ίδια κατάσταση αυτό που είπατε στο θέμα που αφορά την ένωση των εκκλησιών. Τότε τη λέγανε ένωση, τώρα του λένε οικουμενισμό, πανθρησκεία. Και ποιο είναι και το άλλο. Και το τρίτο είναι ότι και στην τότε περίπτωση οι άνθρωποι εκείνης της εποχής είχαν μπει και αυτοί σε ποιο. Αυτό που ζούμε πάλι εμείς σήμερα, τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Δεν ήταν στα χρόνια της Ρωμανίας, Βυζαντίου, αυτό που λέμε φεουδαρχικό σύστημα. Δεν υπήρχε. Αυτό μπήκε γύρω στο 1100 μετά Χριστόν, δηλαδή μιλάμε μετά του βασίλειου του Βουλγαροκτώνου. Μάλιστα. Από το 1050 και μετά μπαίνει. Και όταν φτάνει, δηλαδή πέφτει το 1204 με την τέταρτη σταυροπόλη, με τους φράγκους. Εκεί γίνεται η καταστροφή. Την ξαναπαίρνουμε πάλι το 1261 και από το 1261 και μετά, μέχρι να φτάσουμε στο 1453, όλοι σχεδόν γίναν οι πολύ πλούσιοι πια
στο Βυζάντιο τότε, το λέμε για το καταλάβουμε στη Ρωμανία, ή πολύ φτωχοί. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα. Οπότε ο Θεός τους έδειξε σημάδια. Και πριν πέσει η πόλη, ενώ είναι Μάης μήνας, για να καταλάβουν οι άνθρωποι, γιατί και σήμερα έχουμε σημάδια, θα τα πω σε λίγο, έτσι είπε Τροχάδη, η Παναγία Οδηγήτρια, ενώ κάνανε λιτανία το Μάη μήνα, πέφτει μέσα στα νερά και δεν μπορούσαν να σηκώσουν την Παναγία με τίποτα την εικόνα. Μετά, ταυτόχρονα κάνει μικρό σεισμό, πέφτει ένα ιδιότυπο, χαλάζει, εκείνη τη στιγμή όλα αυτά. Σκοτεινιάζει και ταυτόχρονα πέφτει και μια ομίχλη. Ταυτόχρονα. Άρα είναι τα σημεία του καιρού. Τα σημεία του καιρού. Μετά, 22 του μηνός Μαΐου, προσέξτε, 22 Μαΐου, μια εβδομάδα πριν πέσει η πόλη, εμφανίζεται στον ουρανό ένα αστέρι, που είναι άγγελος που λένε Άγιοι Πατέρες, ο οποίος είναι το ίδιο το αστέρι της Βηθλεέμ που θα ξαναεμφανιστεί για τρίτη φορά, γιατί εμφανίστηκε και 300 τόσο σε Ιερουσαλήμ. Και αυτό κράτησε μέχρι το Σάββατο, έμεινε από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο 26 του μηνός. Το οποίο ανέβαινε πάνω το αστέρι αυτό και πήγε πάνω στο τέλος και έμεινε πάνω από την Κωνσταντινούπολη. Τότε είχε γίνει πάλι σεισμός και μέσα στο τριήμερο αυτό ουσιαστικά, ενώ ήταν να φαίνεται το φεγγάρι τη νύχτα ολόκληρο στο 100%, βλέπουν το 1/3. Και υπήρχαν και τότε προφητείες, όπως το Αγαθάγγελου, το Ρόδιο, από το 1279, 175 χρόνια πριν την πτώση της πόλης, μάλιστα, που λέει ότι θα πέσει η πόλη ο Αγαθάγγελος, ο Ρόδιος. Θα πέσει το 1453, είναι γραμμένα αυτά. Και εκείνη την ημέρα λοιπόν, που γίνεται και αυτό το περιστατικό, έχουμε πλέον αυτό το να πηγαίνει πάνω από την Αγία Σοφία, να μένει για λίγο αυτό το φως και μετά να εξαφανίζεται. Και ενώ ήταν ο Μωάμεθ να φύγει, ο πορθητής, μόλις είδε αυτό... Να πούμε όμως ότι αυτά είναι σήμερα, ιστορικά στοιχεία. Σήμερα όμως ποια γίνονται. Πάμε τώρα στην Αγία Σοφία. Βλέπουμε τυχογραφίες που δεν υπήρχαν, στην εμφανίζονται. Στην Πρίκυπος, το νησί. Το 10η Πρικυπόνησος. Μέσα στην Αγία Σοφία βλέπουν να ακούν ψαλμωδίες. Μυρίζει το λιβάνι πάρα πολλές φορές και ουράνιες ευωδίες. Μέσα στην Αγία Σοφία εμφανίστηκαν τοιχογραφίες που δεν φαινόταν. Μέσα στην Αγία... Ο Άγγελος. Και ο Άγγελος. Φάνηκε και ο Σταυρός. Φάνηκε ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέα. Η Παναγία Σουμελά βρήκαν το υπόγειο. Βρήκαν την Παναγία, όλα την Αγία Σκέπη. Είναι σημάδια. Μα αφού τα λένε ότι θα είναι αυτά τα σημάδια. Αυτά που τα ρυθμώ τώρα, έτσι αυτά, τα λένε οι Άγιοι. Θα τα δείτε αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πάμε και στον κοσμάτων ετωλό, τον Άγιο, τον μέγιστο των Αγίων. Που οι σιωνιστές, επειδή δεν θέλαν την Κυριακή αυτή να την έχουν, ξέρεις, και πληρωμένα τον σκοτώσανε. Πληρώσανε τότε. Οι Εβραίοι, να το πούμε. Οι Εβραίοι πληρώσαν στην εποχή γιατί τους χάλασε το παζάρι. Η ίδια ομάδα είναι, δεν αλλάζουν. Αυτοί πληρώσανε τότε για να... Και είπε ο Άγιος Κοσμάς, λέει ο Αιτωλός, θα πέσουν, λέει, δύο καλοκαίρια μαζί. Η NASA είπε το 2016, το 2017 είναι η πιο ζεστή χρονιά τα τελευταία 185 χρόνια. Πέσαν τα δύο καλοκαίρια. Είπε θα πέσουν δύο Πασχαλιές μαζί. Φέτος, τώρα, πέφτουν 25 Μαρτίου η μία Πασχαλιά και η επόμενη Πασχαλιά του Πάσχα, 8 του μηνός, δηλαδή σε Κυριακή, και η δεύτερη Κυριακή μετά που έχουμε... Έτσι. Το Μεγάλο Σάββατο είναι, νομίζω, του Ευαγγελισμού για το Άγιο Όρος. Γιορτάζει το Άγιο Όρος την πρώτη Ανάσταση, μπράβο, το Μεγάλο Σάββατο, και μετά είναι Κυριακή του Πάσχα. Για τις 13 μέρες. Συμπίπτουν δηλαδή χρονικά. Είναι οι δύο Πασχαλιές. Είχε ξανασυμβεί αυτό το 1821 να γίνει αυτό που γίνεται φέτος και το 1912. Μάλιστα. 1821-1912 και φέτος. Και είπε και το τρίτο, για να δούμε λίγο ο κόσμος γιατί. Όχι να φοβηθούν, να μετανοήσουν, να πούν «Θεέ μου, βοήθα την Ελλάδα». Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα παραπάνω. Βοήθα την Ελλάδα και τους Έλληνες και βοήθα και την οικογένειά μου. Αρκεί αυτό, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Όλη την ημέρα. Αυτό δεν θέλει τίποτα άλλο. Όταν βρεις μια εικόνα μπροστά της Παναγίας, κάτι. Και το άλλο που είπε ο Άγιος Κοσμάς, γιατί μας διαφεύγουν τώρα, γιατί ο Άγιος Κοσμάς έχει πει 125 προρήσεις. Έχουν βγει 105 όλες. Μακάρι να μην έχει βγει μία, να λέμε «Α, δεν βγήκε μία, εντάξει, είμαστε ωραία, έχουμε και μία στις 105». Και είπε επίσης ότι φέτος θα έχουμε, εκτός από τη θερμοκρασία που είπατε, δύο καλοκαίρια μαζί. Δύο Πασχαλιές. Δύο Πασχαλιές μαζί,
θα πέσουν, λέει, και θα πέσει το Πάσχα των Καθολικών μαζί με τον Ορθοδόξων. Και έπεσε πέρυσι στις 16 του μηνός. Του 17. Ναι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει προρίσεις. Έγινε πριν, γιατί αν γίνει φέτος, ο πόλεμος θα πάει ένα χρόνο πίσω. Δηλαδή, βγήκαν και τα τρία. Και το Πάσχα πέσαν μαζί του 17, τα δύο Πάσχα, μάλιστα, το Ρωμαιοκαθολικών με τον Ορθοδόξων. Πέσαν μαζί φέτος οι Πασχαλιές, έρχονται δηλαδή 25 με 8 του μηνός, 25 Μαρτίου και 28 Απριλίου που έχουμε το Πάσχα μας, και τα δύο ζεστότερα χρονιές που έχει καταγράψει καλοκαίρι. Η Νάνσα, τα δύο καλοκαίρια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είμαστε πολύ κοντά, οι προρίσεις υπάρχουν, όσες έχουν πει Άγιοι και όσες... Αυτό λέω εγώ σε όλους. Όλοι οι Άγιοι αυτοί που έχω διαβάσει με απόλυτη λεπτομέρεια, όσο μπορούσα να τον ελέγξω, δηλαδή σε κοσμικό επίπεδο, γιατί εγώ δεν είμαι. Γι' αυτό είναι η δουλειά σου να το εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι έχει πλέον προσπαθεί μέσω των Αγίων ο κύριος Καλλιόρας, έχει βρει τις προφητείες, τα λεγόμενα των Αγίων, όλες, και τα βάζει πλέον μέσα στα εντάσσει, μέσα στα διεθνή γεγονότα. Ξέρετε αυτό ποια είναι η διαφορά, όταν δεις τα πνευματικά, γιατί στα πνευματικά θα μπουν και όλοι οι Έλληνες, και όλος ο πλανήτης. Δεν θα υπάρχει μη χριστιανός ορθόδοξος κανένας μετά τον πόλεμο. Μάλιστα. Θα γεμίσουν τα μοναστήρια εδώ. Θα γεμίσουν... Αυτό του λέει ο Άγιος Παΐσιος. Προσκυνητάρια, λέει, στους δρόμους, εκκλησίες συνεχώς. Κάνει και λέει και κάτι πνεύμα. Άλλο. Αυτοί, λέει, που θα μετανοήσουν πριν θα είναι οι πιο τυχεροί. Αυτοί που θα μετανοήσουν μετά τα γεγονότα θα πει: εγώ σας τα έδειχνα. Εσείς τώρα ήρθατε, τώρα τα καταλάβατε. Έτσι και είναι. Τα λένε οι Άγιοι, είμαστε σύγχρονοι Άγιοι αυτά. Μα έτσι είναι. Να πάμε όμως, ναι, πάμε. Να πάμε και στο θέμα πώς η Τουρκία, έχοντας ένα ανοιχτό μέτωπο στην Αφρίνη, στο Κουρδιστάν, πιέζεται βέβαια τώρα από τους Αμερικανούς να το λέμε, να αναγνωρίσει το Κουρδιστάν. Εκεί δεν τα έχουν χαλάσει τη μοιρασιά. Και πιέζονται τώρα από τους Αμερικανούς να το αναγνωρίσουν. Πιθανόν να πήγαν οι Αμερικανοί στην Άγκυρα να τους τάξουν και κανένα νησάκι, γιατί υπήρχε και μια φωνή, να μην πω από ποιο κόμμα, που λέει: ας τους δώσουμε και 2-3 νησάκια να μοιράσουμε τη μοιρασιά. Και το λέει και ένας προκαθήμενος της εκκλησίας μας. Το Αιγαίο, λέει, είναι η θάλασσα της συνύπαρξης, η θάλασσα της ειρήνης. Είναι τραγικά αυτά. Ένας προκαθήμενος της εκκλησίας μας. Και πρέπει, λέει, σε αυτό να μην το ονοματίσουν. Δεν θέλουν να το ονοματίσουν, να μην νομίζουν ότι είναι. Το λέει, είναι άνθρωπο, είναι το πέλαγος, λέει, της ειρήνης, της συνύπαρξης. Το πιάνει ο Ερντογάν και λέει: αφού είναι συνύπαρξη, άρα θα έχουμε και θα κάνουμε και business μαζί. Μαζί θα τα βγάλουμε. Με αυτό η λέξη που χρησιμοποιούν οι απόγονοι του Ιούδα είναι η λέξη αγάπη. Και το δεξί χέρι της οικογένειας Ρότσιλντ είναι ο Πάπας. Είναι ο άσπρος. Είναι και πιο πάνω ο άλλος, ο μαύρος Πάπας, αλλά τέλος πάντων η άλλη εκπομπή αυτό. Πέστε μου τώρα για τον Αφρίν, τι γίνεται εκεί. Θέλω να καταλάβετε εδώ ακριβώς αυτό παντό. Θέλω να καταλάβετε εδώ ότι επειδή πήγε και είδε τον Πάπα πριν λίγες μέρες, είναι συνδεδεμένο. Ο Ερντογάν, ναι. Έτσι. Και μάλιστα πήρε ανταλλάγματα από τον Πάπα. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς πήρε. Τα γράφουμε στο στήλο, να τον πάρετε το στήλο, αυτό το δεύκολο, ναι, το στήλο Ορθοδοξία που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Τα γράφουμε ποιο ήταν, γιατί πήγε ο Ερντογάν αυτό τον καιρό στον Πάπα. Γι' αυτό και εγώ έκανα αναφορά στο πνευματικό, το οποίο όμως είναι κοσμικό. Γιατί ο Πάπας αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ο εκφραστής, όπως είναι ο Τζορτζ Σόρος, ο Τζορτζ Σόρος της Εκκλησίας είναι ο Πάπας. Δηλαδή, να πούμε και με και ποιους εδώ πήγε. Είναι... Να πούμε στον κόσμο με ποιους, ναι, πήγε, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Ποιον πήρε? Υπουργό Εξωτερικών. Τον Υπουργό Ενέργειας. Τι δουλειά τον είχε εκεί? Τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Τον Υπουργό Άμυνας. Και άλλον έναν. Πέντε υπουργούς πήρε. Εδώ καταλαβαίνει κάποιος, κύριε Μακρύ. Πέντε υπουργούς πρωτοκλασσάτου στην, ναι, κυβέρνησή του να πάει με τον ΠΑΠ. Τι συζήτησαν? Εδώ συμβαίνει και είναι απλά τα πράγματα όσοι το παρακολουθούν. Ότι γι' αυτό πλησιάζουν οι κυρίοι, διότι μπήκαν όλες οι άδειες και έχουν υπογραφεί να γίνουν τα γεγονότα. Δηλαδή το ένα έρχεται πίσω από το άλλο πλέον. Δεν σταματάνε. Και ούτε μπορεί να τα σταματήσει κανένας. Και να πω και κάτι άλλο. Εγώ είμαι και. Έπαιξε ρόλο ο Πάπας στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Αμερικανού στην Άγκυρα. Να το πω, να το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Σας είπα, και τι ρόλο έπαιξε? Η μάνα μου έχει πιο μεγάλη δύναμη από τους πρωθυπουργούς και από τους υπουργούς όταν είναι μέσα στην ομάδα των σιωνιστών. Υπάρχει βουλή, το Ρότσιλντ, εκεί αποφασίζονται όλα. Μάλιστα. Γιατί όταν, παράδειγμα τώρα, καταλάβετε,
Στην Αμερική, όταν ξεκινήσαν και κατέλαβαν την Αμερική, την ελέγχουν στο 1000%. Του λέω Άγιο Παΐσιο. Η Αμερική λέει ο σιωνισμός, ο Άγιο Παΐσιο. Το έχει πει 10 φορές. Εδώ αυτοί ελέγχουν τα πάντα. Και όταν πέθανε ο J.P. Morgan, που ήταν τότε ο πρώτος της Αμερικής, σας αφήσουμε το Rockefeller που κοιμήθηκε προχθές, τον David, μόλις ανοίξαν τη διαθήκη του, ξέρετε πόσο είχε, το 14% ήταν δικό του. Τα υπόλοιπα, ξέρετε ποιο είναι, της οικογένειας Rothschild, για να καταλάβετε δηλαδή. Ότι δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Τα πράγματα είναι κλειδωμένα κοσμικά. Ναι. Απλά ο Θεός τώρα θα μας στείλει του βασιλιά Ιωάννη σαν πρόδρομο, όπως ήρθε και τον βάπτισε τον ίδιο τον Χριστό ο βασιλιάς Ιωάννης. Έρχονται τα προδρομικά τώρα για να περάσουμε 30-40 χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και θα λείψει και το 1 τρίτο του κόσμου της γης. Θα πεθάνουν. Να μην... Άρα θα έρχεται και με όλα και, αυτά και, θα έρθει και πείνα. Δηλαδή όταν βλέπουμε τον πόλεμο δεν γίνονται τίποτε. Η Ελλάδα θα Άγιος... περάσει πείνα σίγουρα πολύ μεγάλη. Τώρα η πείνα είναι... Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Επόμενους... Όποιοι έχουν ένα νοικοπαιδάκι και μπορούν να το καλλιεργούν, αυτοί θα επιζήσουν. Τώρα μιλάμε για την πείνα του πολέμου αυτού που είναι τώρα. Ακριβώς. Και του παγκοσμίου πολέμου. Βέβαια που είναι έχει προηγηθεί η πνευματική πείνα, για την οποία ο Έλληνας ταλαιπωρείται εδώ και δεκαετίες. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε η άλλη πείνα. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε και για τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτό που σε φέρνει πλέον να χορτάσεις την ψυχή σου, να δώσεις τροφή, να μην είναι ατροφική πλέον η ψυχή σου, και αυτό σε κάνει να σε βάλει στο δρόμο του Θεού και μετά όλα ηρεμούν. Μα οι άνθρωποι φροντίζουν για το σώμα τους και ξεχνάνε τον δίδυμο αδερφό τους που είναι η ψυχή τους. Αυτό είναι το έγκλημα ολωνών. Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας είμαι εγώ, που δεν το πέρασαν 50 χρόνια και δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι πιο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχή. Και μόνο αυτό μένει. Αν διαβάσεις δηλαδή μπίστα πνευματικά και διαβάσεις τον πατέρα Σεραφείμ Ρόζο, ας πούμε, η ψυχή μετά το θάνατο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτό το βιβλίο διαβάσεις, τέλειωσες. Γίνεις αμέσως ορθόδοξος. Ναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά τι θέλω να πω, χωρίς τη μετάνοια δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει πουθενά. Αν δεν μπει στο νέο σου εαυτό. Και βέβαια το κακό είναι ότι μετά τον πόλεμο τώρα όσοι μείνουν εν ζωή όλοι θα έχουν μετανοήσει από το φόβο τους. Έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι μετάνοια όμως. Γιατί και ο Χριστός μπορούσε να έρθει στην Σύνταγμα και να κάνει 10 θαύματα και να το δούμε. Τότε δεν πιστεύεις, τότε βλέπεις. Η πίστη είναι να είσαι βέβαιος για αυτό που δεν βλέπεις και να είσαι απόλυτο σίγουρος για αυτό που προσδοκάς. Λέει και ο Μέγας Άγιος Παύλος. Είναι πάρα πολύ απλά. Απόστολος. Είναι ένα πέρασμα ο άνθρωπος. Βλέπει ότι κανένας δεν έμεινε στη γη, κανένας δεν έμεινε εδώ. Έρχονται και φεύγουν. Άρα πού πάνε? Υπάρχει η ψυχή. Ένας γέροντας που έχει φτάσει στην κορυφή πλέον της πορείας του μπορεί να τα βλέπει καλύτερα. Είναι πάνω στο βουνό και τα βλέπει καλύτερα. Και αυτός καταλαβαίνει για τη μετάνοια. Η ψυχή του είναι αθάνατη. Και ο γέροντας λέει, φτερουγίζει η ψυχή μου, θέλω να γίνω σαν παιδί, να πετάξω, να κάνω δουλειές. Αυτοί οι γέροντες που είναι στο Άγιο Όρος, αν πάρουν μια γεωγραφική ενότητα, 2.500 άνθρωποι, δεν είχαν τίποτα καλύτερο στη ζωή τους να κάνουν. Αυτοί μιλάνε με τον Θεό οι περισσότεροι. Και προσωπικά κι εσείς γνωρίζετε καλύτερα αυτά τα θέματα από μένα. Εγώ έχω μπει τα τελευταία 5 χρόνια σε πολύ μεγάλο, καλπάζοντα ρυθμό βέβαια, με 15 ώρες μελέτης την ημέρα πολλές φορές. Τι θέλω να πω. Ή τα 11 εκατομμύρια οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους για τον Χριστό. Οι μάρτυρες. Ναι. Μια ολόκληρη Ελλάδα έχουμε επίσημο που τους ξέρουμε. Ας αφήσουμε τους ανεπίσημους. Ο χήμαρος το αίμα των μαρτύρων. Είναι όλοι αυτοί παλαβοί. Απλά, βέβαια, αν δεν έχεις τη χάρη του Θεού να σου στείλει τη χάρη, να το δεις, δεν βλέπεις τίποτα. Και είσαι τυφλός. Και βέβαια, όταν το δεις, μετά λέει άλλοι: ρε, τι έπαθε κι αυτός ο καημένος, πάει κι αυτός. Έτσι. Γιατί δεν βλέπουν οι καημένοι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράπονο. Βλέπουν με τα μάτια αυτά. Ναι. Και γι' αυτό στην προσευχή μου πάντα έχω, που κάνω τακτικότατα και όχι λίγο, πάντα λέω: Θεέ μου, βγάλε από την άγνοια αυτόν που είδα και οδηγούσε Φεράρι προχθές. Το έχω κάνει αυτό. Μάλιστα. Με δάκρυα στα μάτια. Γιατί τον λυπάμαι που έχει αυτοκίνητο, περνάει καλά, θα πάει, ξέρω εγώ. Που ζει κοσμικά. Και ναι. Σήμερα έχουμε μάθει το κοσμικό. Και αυτόν που θα χτυπηθεί πάρα πολύ τώρα με τον πόλεμο, καταλάβατε, δηλαδή ποιο είναι το θέμα. Δηλαδή πρέπει να δεις το διπλανό σου, που ο Χριστός είπε πρώτα να πάει μένα και με το διπλανό. Και να τελειώσουμε έτσι με αυτό. Βεβαίως. Ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Μόρφου έλεγε το 17 και το 18, όσοι προσεύχονται, το έθεσε έτσι, να διπλασιάσουν το χρόνο της προσευχής τους. Βέβαια, τώρα έρχεται πιο κοντά σε σένα, θα έλεγα, και σε αυτά που
αυτά που υποστήριξες και αυτά που είπαμε τώρα σε αυτή εδώ την εκπομπή και έρχεται πολύ πιο κοντά και ξέρω ότι πλέον λέει ότι είμαστε κοντά, θα προηγηθεί κάποιο μεγάλο γεγονός, μέγα σεισμός. Μιλάνε για πολύ μιλάνε για εμφύλιο στην Ελλάδα ο λίγων ημερών, το οποίο θα μας διαλύσει και θα προσπαθούν μέσω του εμφυλίου να ξεκαθαρίσουν την εικόνα τι γίνεται εδώ. Και ο Σόρος τον θέλει και άλλοι τον θέλουν, να μην μιλάμε τι έγινε το 47. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε κοντά, αυτό και με αυτό να κάνουμε ένα επίλογο, πόσο κοντά είμαστε. Είναι φωτισμένος ο γέροντας αυτός, ναι. Ο Άγιος Ιεράρχης αυτός. Δεν σας το κρύβω ότι όσες φορές βρίσκομαι είτε σε βίντεο είτε σε γραπτό κείμενό του, το καταπίνω αμέσως, δηλαδή το διαβάζω σε χρόνο μηδέν. Χθες το τελειώνω. Ναι. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ πνευματικός, πνευματοφόρος άνθρωπος και δεν σας το κρύβω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που με επηρεάζει σε αυτά που λέω. Μάλιστα. Γιατί τον πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή αντιστρέφω λοιπόν τα πράγματα και λέω, ακούω τι λέει. Κατά. Εγώ κοσμικά λέω αυτά που λέω σαν καθηγητής ο οποίος ξέρει διεθνείς σχέσεις, ξέρει τα οικονομικά, τα παγκόσμια θέματα, δηλαδή 11 χρόνια δίδασκε αυτά τα θέματα λόγω χάρη. 11 χρόνια στη Βουλή τα ζούσε από μέσα. Όμως, αυτά που λένε οι πατέρες δεν μπορούν να τα φτάσουν ούτε ξυπόλυτος. Ούτε ξυπόλυτος. Ούτε ξυπόλυτος. Είναι το στάδιο της Μεγάλης Σαρακοστής. Θα γιορτάσουμε και το Πάσχα, πρώτε ο Θεός. Να προτείνουμε αυτό να είναι ένα σημαντικό, ένα σημάδι του ελληνικού λαού, μια στροφή προς τη μετάνοια. Να δούμε ότι αυτό θα είναι ένα από τα σημαδιακά γεγονότα, γιατί μετά ακολουθούμε, όπως είπατε ξεκάθαρα, ότι μέσα στο χρόνο αυτό έρχονται φοβερά γεγονότα. Ναι, ναι. Να πούμε στον κόσμο ότι πρέπει να προετοιμαστεί σε αυτό το στάδιο, ώστε να βγει πολεμιστής πλέον, να βγει αθλητής και να διεκδικήσει πλέον αυτά που έρχονται μέσα με τα όπλα του χριστιανού, τα όπλα που πρέπει να έχει. Αυτό είναι το πιο ορθό που είπατε. Και εγώ, ταπεινός και ο ελληνός και ο τρισάθλιος, όταν ξεκινάω και λέω, ονοματίζω, πρώτα ξεκινάω Θεέ μου, Ελλάδα, Έλληνες. Δεύτερο βάζω τους εχθρούς μου κλπ. Και τελευταία βάζω την οικογένειά μου και τελευταίων από όλους βάζω εμένα. Ναι. Που στα έχω γραμμένα στο χαρτάκι. Θέλω λοιπόν αυτή την κουβέντα να πιάσω από το σώμα σας και να πω ναι, μακάρι να μετανοήσουν οι άνθρωποι και αν δεν μετανοήσουν δεν πειράζει, ας πούν στο Χριστό, Θεέ μου, βοήθα την Ελλάδα και τους Έλληνες πρώτα, που εγώ για χρόνια τώρα το έχω πρώτο. Μάλιστα. Γιατί η Ελλάδα και οι Έλληνες, η Ελλάδα είναι ευλογημένη χώρα. Μας σκεπάζει η Παναγία και είναι δεν πρόκειται. Είναι η Παναγία, την βλέπουν οι Άγιοι. Δεν το είπαν τυχαίο, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει, όχι. Δεν τη σκιάζει φοβέρα. Και θα περάσουν τα γεγονότα και θα δείτε ότι οι Έλληνες θα πηγαίνουν στο Χονγκ Κονγκ, θα πηγαίνουν στη Νότια Αμερική, θα πηγαίνουν στα μέρη του κόσμου για να τον κρατάνε τον Έλληνα έτσι από το χέρι, να κομπήσουν τον Έλληνα, ο οποίος είναι, ξέρετε γιατί, δεν υπάρχει Έλληνας να μην υπάρχει, ούτε ένας δεν υπάρχει που να μην έχει συγγενή Άγιο. Έτσι. Λέω με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας εν ζωή σήμερα, όπου και να είναι στη γη, που να μην έχει γραμμή αίματος από Άγιο της Εκκλησίας. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο όπλο. Και θα καταλάβουν όλοι, μετά τον πόλεμο, ότι πράγματι ο Χριστός είναι ζωντανός, ότι η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια και ότι η Ελλάδα είναι η πιο δοξασμένη και ένδοξη χώρα με σφραγίδα. Έτσι. Θα μπει σφραγίδα. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, είχα μια επαφή και θα το τελειώσουμε αυτό γιατί είναι αισιόδοξο, με έναν γέροντα, τον γέροντα των Αγράφων, τον πατέρα Παναγιώτη, ο οποίος μου είπε, οι Εβραίοι απέκτησαν πλέον την πρωτεύουσά τους. Λέει, τα Ιεροσόλυμα είναι δικά μας. Και τώρα πλέον αναρωτιούνται. Έπεσε η υπογραφή, λέει, αναγνώριση της πρωτεύουσά τους. Και τώρα, λέει, αναρωτιούνται, η δικιά σας πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, πότε είναι καιρός να πέσει η υπογραφή? Ο γέροντας Σαχάροφ είπε το 2020. Ναι. Όχι δικό μου. Ναι. Από το και λέει, είμαστε κοντά. Του λέω, παππούλη, θα προλάβω και εσύ και τα παιδιά σου, λέει, θα κοινωνήσετε στην Αγία Σοφιά. Αυτό δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αυτά είπε καλή ο Σαρακοστή να έχει ο κόσμος Σαρακοστή και να προχωρήσει. Και καλό, στάδιο, πάλι, καλό στάδιο. Θα είμαστε πάλι σύντομα κοντά σας. Ναι, αμήν. Χαίρετε.